λέω, δω, λέω σε συνεχίες, λέω τούτο το πράγμα. Από πάνω θα πάω. Μην πας από πάνω τους θα τρουκές. Καταγράψω τα κουριά, πώς έγινε. Σιγά σιγά και όταν ήρθε η δημία η ώρα που χώνται για τα σκουπίδια, λέω ότι καθαρίστρα πες, λέω και στούχτα και μάζεψε. Ήρθε ένα σκάδος, να σκουπίζουμε, να ξανασκουπίζουμε, να ρίχνω τέτοια. Λέω μη μυρίζει, μη κάνει τσιάρτιν τσιφωνάζιν. Τα παντιλόνια μου τα δυο είχαν γη. Στο Facebook μπήκε σήμερα καθόλου. Ε? Εσύ είδα στο Facebook. Μπήκα, πέντε λεφτά, μάζεψα τα δώρα, τάισα τα ζώα, μέχρι ένα τέτοιο. Τις ακούς και κανένας, νομίζω ότι ήμουν και ζώα. Τι δώρα μάζεψες? Τι δώρα? Α, για να κάνεις αποστολές. Ε? Για να κάνεις αποστολές. 5-10 λεφτά έκατσα, την ώρα που έκανε τη σαλάτα Παναγιώτης. Ήρθε μια κρουμδάρα, να. Α, όλοι αυτοί δεν έχουμε να τφαίνουν όσοι. Ναι, τσιτσίνους, να φάμε όλοι μαζί. Δηλαδή να κάτς, να φάμε, να έρθει ο νονός, να τα πιάνεις, εγώ θα έρθω μαζί. Μην ασχολείσαι με τον Παναγιώτη, γιατί τόσο ασχολείσαι, τόσο ο Παναγιώτης αλεγιάς και μαλόγια. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Μη λέτε ο Κωστάκης ή ο Κωστάκης, σταματήστε το αυτό τίποτα. Η πατέρα σε με έχει οργιάσει τις μέρες, δεν το κοστέλει. Χθες όμως που τάχτησες για αδερφή, με ας δηλήσει το Κουστέλι να γυρίσει τον Παναγιώτο. Κουστέλι τι είναι για δουλειά. Ναι, ήρθαν ένα ζυγάρι. Στρατιωτικός είναι ο άντρας, τώρα η κοπέλα δεν ξέρω γιατί έχει μικρό, είναι 10 μηνών. Δεν δουλεύω. Αυτό παίρνει το καρικλέτσι κάθε τη σαν Παναγιού. Δεν είναι στην ίδια ηλικία, είσαι στην ίδια τάξη με τον Παναγιώτο. Μυαλωμένο πράγμα, πώς λέει, μιλάει η πατέρα μου, δεν ξέρω γιατί είναι πόσο χρονό μεγάλος. Μεγάλο μου λάβω, μεγάλο, όχι το μικρό. Το μικρό είναι 10 μηνών. Ναι, ναι. Σήμερα τον ήρθε. Θα πάω να πάρω το Σοφοκλή, η μάνα μου. Αυτό είναι καλό μωρό. Λέει τώρα έμαθα και περπατά και κάνει ζημιές. Λέει είναι δικαιολογημένο, είναι μικρό. Εσύ που κάνει ζημιές που είσαι μεγάλος, λέω σταματήστε αυτή τη μαστίχα τώρα. Άρα, τι είσαι, αν είναι πολύ. Κοιτάρτη μας τη μαζί. Πού είναι η συνάδελφος που έρχεται η Αμνάδια, λέει η Βεστίνα. Παραπέντε ήρθε, τι ήρθε, άμα δεν ερχόσαν εσύ δηλαδή. Όχι, να πας στην άδεια, να μην πάρει αυτός, γιατί να σε φάει την άδεια. Αυτό θα κάνει ό,τι θέλει. Τελικά θα πας άδεια. Λείπει, θα με βάλει 5 μέρες. Με 4 ρεπό. Τώρα του Σεπτέμβριο. Με 4 ρεπό όμως. Ναι. Δυο μπρος και δυο πίσω, ε. Με δυο Σαββατοκύριακα. Τα δυο Σαββατοκύριακα θα πίσω. Αυτός άμα έπαιρνε και εγώ άδεια τώρα, μπορεί να προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε στην άδεια. Για αυτό το σχολείο, 11 θα αρχίσει. Όχι. Πότε? Τέλος Σεπτεμβρίου θα αρχίσει. Εγώ και η Γιάννη και ο Νονός θα πηγαίνουμε σχολείο. Σιγά, χαχαχαχα. Εσύ δεν μπορείς να το αλλάξεις τώρα. Ε? Ποιο? Το λες, τον Γρηγόρη λέγω.
τι να αλλάξω. Να πας άδεια, δηλαδή να πας την άδεια κάποιου που έχει το Σεπτέμβριο. Εντάξει, επειδή τώρα το πρόγραμμα εντάξει του καημάτα, υπήρχε μια που μπορούσε να μην πάρουν άδεια, αλλά πήγε μια φυσικά 6 και μετά. Οπότε πάλι δεν σύμπαιρνε. Ναι, δεν επέμεινα. Άμα με έλεγε τώρα. Θα να αλλάξαμε το... ναι, το... με τη Μαρίνα. Αν το έλεγε τώρα πριν τσίκου Αυγούστου, 15 Αυγούστου, θα το προλάβαινα. Αλλά ο άνθρωπο έπρεπε να το πράγματι. Ακάθεται, γράφεται ξηγάπτω. Επειδή. Εμείς είμαστε το ύψος ή το βάθος. Ή βγάζουμε. Εγώ το είπα. Τέσσερις μήνες βγαίνει λίγο η προγραμματισμός λίγο αδειών, λίγο Μαριάνθια. Εμείς μόνο τον Αύγουστο βγάζουμε όλο το πρόγραμμα, χωρίς να συνεννοηθώ με την πόλη. Ναι, πράγματα αυτά. Ακούς έλεγε που ξεκουράστηκα Μαριάνθη, κάνω και εγώ, αφού Μαριάνθη ξεκουρασμένος, το επόμενο λέω Σαββατοκύριακο να μην βγάλεις εμένα και να δουλεύει γενικώς. Όχι, αυτό μπορεί... Γιατί εγώ κουράστηκα. Εντάξει, αυτό που είναι και καλό τώρα για την Μαριάνθη, γιατί είχε παράδειο από τον Ιούνιο, εντάξει, αλλά άμα το είναι πιο μπροστά, τουλάχιστον προλάβαινε και εγώ να το συντονίσω. Τώρα, τελευταία στιγμή, δεν ξέρω, όσο νομίζεις θα κάνετε, πείτε τι θα κάνετε για να τον τσατίσετε τον άλλον. Δεν μπορώ να τον καταλάβω. Και μάλιστα πει και 15 Οκτωβρίου που είχα, το είχα πει και όλα 15 Οκτωβρίου. Νομίζεις, πείτε τι. Εγώ είχα σκεφτεί και πιο μπροστά να κυρώσω την άδεια από τη στιγμή που ήταν σίγουρο του ΙΕΚ. Πόσο καιρό θα είναι? Τι, μέχρι το Μάιο-Ιούνιο είναι. Ολόκληρη χρονιά. Έτσι, σχολική χρονιά. Τι νομίζεις? Δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα πάρεις άδεια. Τι άδεια? Μέσα σε αυτούς τους μήνες. Θα πάρω. Θα πάω κάποια στιγμή άδεια. Ναι, λέω, θες να μπω τα Χριστούγεννα να πάρω που θα έχεις διακοπές. Διακοπές μη φέτε θα του πάρω το άδεια. Τι. Για θα πει δεν δίνω τότε. Γιατί απέσαι δικαιώδη, να μην το επιτρέψει να του πει αυτό. Το κατάλαβα μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή μια φορά. Δεν δικαιούμαστε. Θα δέψω το μόνο τα Χριστούγεννα και από εκεί και πέρα. Γκρουπ το κάνει, γκρουπ. Από τις 27 του μηνός θα κάτσω. Με γκρουπ το κάνει. Μη χειρότερα. Πάσχα δηλαδή. Και Χριστούγεννα, παίρνει άδειες με γκρουπ. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουμε άδειες. Γιορτές. Άμα ζητήσει ένα, σε το κατάλαβε δηλαδή. Μια φορά θυμάμαι που πήρα ανάμεσα Χριστούγεννα με πρωτοχρονιά επί Αφροδίτης. Εγώ άμα είμαστε δηλαδή σε αυτό το τμήμα, πότε πες ότι είμαστε μετά από 6, από 7 χρόνια, ξέρω πότε. Και όντως σε φύγει η αδερφή μου στην Αυστραλία και πει 8 χρόνια να έρθει ένα καλοκαίρι. Θα μη δώσει με ένα τρεις νομάδες άδεια. Γιατί θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Πες ότι υπάρχει ένα γκρουπ και δεν θα πας διακοπές. Και το γκρουπ είναι συγκεκριμένη ημερομηνία πάντα. Και το ξέρεις ένα μήνα πριν. Ότι από τις 22 Δεκεμβρίου μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου είναι το γκρουπ. Ιταλία. Δεν θα σε δώσει άδεια. Τώρα θα ξαναπάμε Ιεροσόλυμα, δεν ξέρω, η μάνα μέταξε, δεν ξέρω για τον αδερφό μου, για την αδερφή μου, δεν ξέρω τι θέλει να ξαναπάει. Και του πατέρα μου θα πάμε ακόμα μια φορά, λέγει, έχει 2 Οκτωβρίου, γκρουπ φέρνει. Ναι, παπάς, γιος μας, το παθανάς. Λέγει, έλα όταν θες, πού λέγω, αφού λέω, παίρνω 14, λέω, θα είναι το 2. Και η Χριστίνα, λέω, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Α, σε λέω, δεν έχω το διαβατήριο, δεν τίποτα. Ένα μήνα είσαι μπροστά, τα ετοιμάζεις τα διαβατήρια. Ναι, αφού θα πάει σχολείο, δεν μπορώ εγώ να φύγω. Δεν μπορώ να πάω, να έχω και το δοκάρι τα συμφάλια, να με συγχύζω. Πας, το πατέρα του μάνας, πού πάνε, πού θα πάνε. Ιεροσόλυμα. Ιεροσόλυμα θέλει να πάει, κάτσε να δούμε θα πάει. Μακριά από αυτά, γεωργική δεκαούνα. Το έριξε μάνα, ότι έχω τάμα να πάω ακόμα μια φορά τώρα, πότε θα πάνε δεν ξέρω. Μην πας.
γιατί θα πάει φωτιά. Οι αδερφοί μου που πήγαν στην Αίγυπτο, λέει, όταν δεν με συγκρατούσε, λέει, η μάνα μου, λέει, για άντραση, θα σκόνω με τον άφευγα. Να πρέπει να λέει το αεροπλάνο, να γυρίσω πίσω. Δεν τον άντυχα, στον να σκόνω, λέει, να φέτσι είναι αυτό. Και τώρα, που ήταν τσεκοσμένη, ήρταν από την Ρουμανία. Όσο ήταν η αδερφός μου και τον ρωτούσε για πώς πήγε και αυτά, για τα αιμοπετάλια, μόλις, α, τι να πω, να τον στενοχωρέσω τον αδερφό, θέλω να τα πω εσένα, τι με έκανε. Μισκαραδημητράκι τη μάνα γερζή, όλη μέρα μισκαραδημητράκι τη μάνα γερζή, εμένα δεν με θεωρούσε τίποτα. Οπότε σκουθήνω πάμε να γιάξεις, μην τον πάρει μαζί. Με αυτή την παρέα, καλά που είχα την Μπιμπέκα, την Ιμφωτούλα της Αλαβού που είχε κάνει καταράκτ, που είναι η γειτονιά μας, με αυτή τέτοιο. Και κάθεται η γυναίκα επίτηδης, πόση μια ώρα μέσα στο διάδρομο του ξενοδοχείου και τον περιμένω με τσιτίπλα. Τι είναι από τη γυναίκα κουρασμένη, αντιπάνιε στο δωμάτιο, σαν τον περιμένω να έρθει. Ό,τι η γυναίκα να με πει, θα πάω στην εκκλησιά να τι είχαν, σπερνώ ό,τι είχαν, να κάτσω, ήταν για να τον ήλιγα, λέγει, όχι μην πας. Ας έδινε, λέει, το κλειδί, έτσι ας πήγαινε εγώ στο δωμάτιο να ξεκουραστώ. Άντε, λέω, μαζί δεν κάνετε τσιχόρια, δεν μπορείτε. Ξέχασα από τη Μαρία να ταγίσουν τσμίγες, δώσ. Τι? Α, Μαρία, του λόγου, ξέχασα να μπορώ να ταγίσουν τσμίγες, έτσι. Γιατί δεν κάνει πουλία. Είμαι ένα προφέσερ του Νιακτόνισσα, κάθοντον. Η Μαρία στα γκίξ, πνούν. Λέω, ποιοι λέγω που πνούν. Λέγε μύγες, άδελες με λόθε, Χρυσούλα. Φέτος δεν είδαμε κατσαρίδης, Ιωάννα. Το πήγε μέχρι και μικρός. Παρόλο που έχει υγρασία. Αυτές τις κόκκινες, τις υπτάμενες που πότε με θάλασσα. Ναι, έψω, τις υπτάμενες. Πλαλούν που πλαλούν, απαιτούν τσόλας. Και θα κοιμάσαι αυτούν. Πέρσι έκανα πεντόμωση, να είναι από εκεί. Ή δεν είχε φέτος, αλλά ούτε γειτονιά που να λένε. Εσύ μέσα δύσκολο να μπει, θα μπει απαλού, δεν θα μπει. Όταν τρυπώς τρυπώνει αυτή, βρεις τρόπο. Το σκουτήσω το, κλεισίες. Ποιο κουτήσω. Εδώ, όχι, τόνις, 24. Σε έρχεται? Όχι, ζέστη. Φτιάξω, πώς πάει το του. Γιατί το ορκουτήσω, δεν ξέρει. Όχι. Εγώ το κλείνω, δεν το δέχομαι, ανοίγω το παράθυρο. Το είχα κατεβάσει λίγο. Να, είναι σαύρα. Τράπεζα, η μικρός άρχισε ο λαιμός μου, κάτι με τσιμπάει. Θα το δουν απέναντι με το ερκοντήσουν. Λέω, σήκω φύγε παιδί αυτό. Εγώ άρχισα να φτυρνίζουν, λέω, άντε, δούμε. Μάνα μου λίγη κλειά που είναι, φύγε τη λέω παραπέρα. Ήρθατε, βρήκαν δύο καρέκλες ή καθόταν. Πού το πήρες το φόρημα? Πού είναι γέρι. 10 ευρώ. Καλό είναι? Καλό είναι. Και τα 10 καλό είναι. Στην αυτή, πώς λένε, στην Έφη, να πάρω κανένα βρακί. Δεν έχει το νούμερο μου. Εγώ τη μάνα μου, έλα πάμε, λέω, στην Αγία Ιερή. Πήγαμε στην Αγία Ιερή, βρήκα κάτι, λέει, η μάνα μου, έμπαω στο ΣΥΚ. Λέω, τώρα ήρθαμε. Πρώτα την είπα να πάω στη Μαριάνθ, λέει, όχι, θα πάω στη Μαριάνθ, να δείξει μια άντων. Γιατί τζάμπα, θα πας, εσύ, δεν έχω. Το πάμε. Όχι, όχι. Εμείς πάμε κανονικά. Το σπίτι της Πιθυράτσης, το Γιώργο της Τούχο, από τον προηγούμενο δρόμο. Μένα από εκεί που είπα, από κάτω, γιατί κοντά στο ταξιάρχη είναι το σπίτι μου, το πατρικό μου, Γρηγόρη. Έτσι πιστωθείτε. Πού είναι τη μάκη ταξιότη Πιθυράση, τούτο εδώ, με τα κόκκινα τα παθαράθυρα, το στρογγυλό. Τι ζει η Πεθεράτα ακόμα? Ναι, ναι. Ναι, νομίζω ότι ζει. Δεν ξέρω, θα έχει πεθάνει. Όχι, επειδή είναι μεγάλο, γι' αυτό το λέω. Ζει. Επιθυρώστη πεθάνει. Ποιο που είναι.
μας οι διάγρες, όλοι οι άντρες της Ελγίνης, τι να γίνω οι λίγοι άντρες. Τώρα λέγω η πυθυρά μας, εγώ 75 χρονών έχω πυθυρά. Η 90 και η γριά. Α, μικροϊδεύει, ναι. Άψε και πιθερά του, δεν τη γυρνά. Πέθελε πόσα χρόνια, είναι 3-4. Τι. Πού πέθελε, πιθερά του Κίκο. Από τότε που αρχίσαν τις υπογένειες στο Βούρκο. Σε πάρε λίγο ένα κινητό. Mm. Όχι, θεία, αντί λέγω, μη μιλάς. Πάρε το λέω, μη μιλάς. Θα κατέβαινε σήμερα, βγήκε λέει καινούργιο εμβόλιο για τη μηνυγκίτιδα. Τι θα ανέβαζε. Είπε, θα πάω λέει στη δερματολόγο για τα μαλλιά μου. Και θα πω και να κάνω και το εμβόλιο για την μηνυγκίτιδα. Θα παραγγείλω μου και για τον Παναγιώτη. Που περίμενε πατέρες με στο φαρμακείο, ήρθαν, βάλανε τα εμβόλια, ξαναφύγαν, πήγαν λέει στον δερματολόγο, ξαναήρθαν. Και εσείς λέγε ακόμα να έρθετε. Που έδειλε το δουκάκι της, λέει, η Μαρία που ήταν λέει, στο οφθαλμολογικό, αδερφή της. Με πήρε λέει λεφτά. Είναι ωραία το γιατρείο. Έτρωτσα. Είδα λέει και ένα κύριο που ήρθε λέει για πόξο, καθόταν. Και λέω τι είναι με ραντεβού, πώς είναι. Και λέει εγώ είμαι λέει ο μπαμπάς του. Ούτε λέει τον ήξερα. Τον, ξέρω εγώ γιατί κάθε τον απόξω. Τι λέει εδώ σου λέει, έχει βιοπικό στιγματισμό. Τελειώσαν οι διακοπές του σε αυτό να πέφτει. Και μας έλεγε χθες πώς θα πάει στο Βόλο. Είναι με ακόμα ένα κορσέλ που είναι Λάρισα. Πάρουμε λέει ταξί να πάμε λέει στο τρένο, έχω και μεγάλη βαλίτσα, να μπούμε στο τρένο, να πάω στη Λάρισα μαζί με τη Βικτόρια και ύστερα λέει με τη Λάρισα να πάρω το τρένο να πάω στο Βόλο. Λέγω ένα θέλω μόνο όταν έρθεις, λέγει θα ξανανοτώ, θα έχουμε Χριστούγεννα και Πάσχα. Μην με πείτε να έχουμε ενδιάμεσα, είναι πολύ μεγάλο το ταξίδι. Χθες είπε. Ελευθερία, χθες. Γενικά.
Δεν προλύνεις βελίτσες να σέρνω. Λέω, το μόνο που θέλω είναι να πάρεις 2 κιλά. 2 με 3 κιλά. Ήρθε να σας αποχαιρετήσει. Ναι, ναι. Ήρθε την Πέμπτη και ήρθε την Πέμπτη. Δεν μπορεί να είναι 47 υπάρχει. 49 κιλά είναι. Που ήρθε με το Βόλο ήταν 44 ή 45. Μόλις την είδα με σκότσι και τριχάμα πάνω. Της Αιθιοπίας. Ανάρτησε, με φόρτωσε μια μέρα πριν. Ήταν, γυρίζομαι από τη Δία, ανοίγω το κομπιούτερ και είχε αναρτήσει μια φωτογραφία μπάνιο. Είχε πάει, τι είχε πάει. Είχε δειμένα τα ποδάρια της και είχε έτσινα στο χέρι και έγραφε στο κινητό. Όταν έβλεπε στο χειρέρι, τσίρια είναι η αυτή που του γάζει, είναι και η Καραγιάννη αυτή της καθημερινή νευρική ανορεξία, έγινε την ισοσόμενη. Σαν με πιάσαν τα νεύρα, έλεγα το βρήκα. Έλα να ντύες, τσίρια έγινε που δεν ξέρω τι. Λέει, όταν έρθει μην πλήξει τίποτα, λέω τώρα ήρθε. Ύστερα πήγανε 2-3 μέρες στη μάνα, εμπόρισα μέχρι να φύγω, έβραζα. Εγώ ξέρω σου πω να πιέσαι λίγο να τρως. Δεν λέω τα χέρια στη ίδια είναι. Ρε θεία τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω κι εγώ πώς τα έχασα τα κιλά. Από 55 είπε που ήμουν, έμεινα 44-45. Για θα ανέτρωγε η μάνα μου. Η μάνα μου είπε, γιαγιά, όταν πάρω τα κιλά τα παίρνω εδώ, στον ποπό μου και στα μπούτια μου και δεν θέλω. Λέω, όταν δεν θες να κάνεις γυμναστική. Να συνέρετε, λέω, το πρόσωπο σε το χέρι. Λέω, χθες, φωτογραφία λέω ψεύγαλε απάνω. Η θείος ήταν λέω κομμάτι το μάγαλος λέω πήρε απάνω. Πήρα 2 κιλά θεία. Η Παναγία σου λέω εσύ τα ίδια κιλά σχεδόν. Πήγαμε στην Εύφυλη, θέλω μπουξεράκια. Λέω αφού λέω είπες να μην σε ξαναπάρω μη ρούχα. Ύστερα πήγαμε στην Αγερή, λέω θέλω μπουξεράκια έλεγε. Βγάζει η κοπέλα το 12 με το 14. Του βλέπω, λέω, θα σε κάνει. Τότε λοιπόν είμαι λίγο στο σμόλ. Το ανδρικό. Λέω, πάρει ένα το 12-14, να το βάλεις να το δοκιμάεις και όταν είναι, να σε πάρουμε. Πήρε 3. Λέω, άντε. Όταν δεν σε κάνει, θα το φέρουμε πίσω. Γιατί να μην μου κάνω, ναι, λέω τρώω, γίνε νιώσε λίγο ακόμα πιο χοντρό, να δεις λίγο τι θα σε κάνει. Δεν τρώει μέχρι 12 μία με Ιωάννα και ύστερα λιμάζω τα όλη την υπόλοιπη ώρα. Πόσες φορές του είπα ότι πρέπει να τρως το πρωί, να παίρνεις δυνάμεις, τίποτα. Δεν μπορώ να πιω γάλα. Λέω εντάξει, συμφωνώ. Δεν μπορείς να πιεις γάλα. Σε έρχεται να κάνεις μυτό. Φάω ένα κομμάτι κέικ. Θα σε κάνουμε μια τυρόπιτα η μαμά να φας. Ή κάτι άλλο, μια φρυγανιά με βούτυρο και μέλι που έτρωγες παλιά που έτρωγες το απόγευμα. Όχι. Δεν βλέπεις τη μαμά, δεν βλέπεις τον μπαμπάς που τρώνε, δεν βλέπεις εμάς που τρώμε το πρωί. Θα τους τρώω στο σχολείο η αδερφή μου. Του μωρό είπε δεν θέλει τσάντα, θα βάλει με μία τσάντα το δημοτικό, με μία το γυμνάσιο και με μία το λύκειο. Ναι, όταν είναι 23 χρόνια θα δουλέψει. Που βαστά τώρα θα τους κόβει δηλαδή σε εκδημοτικό. Ναι. Λέει την αδερφή μας, είπα λέω να τον πάρω τσάντα, δεν θέλει. Φέρνει σε τα λεφτά της από πάρω λέει μια ίδια, ότι λέει τη χαμπάρ δεν θα το πάρω. Χαλάς του τσάντα. Του είδους, ξέρω, είπε η αδερφή μου ότι θέλει τσάντα. Αυτή ήταν του νήπιον, είχε πάρει μάνα μεγάλη και πέρασε τον είπα που θα πήγαινε πρώτη τάξη ότι δέχονταν. Έχω την τσάντα με τον νήπιον.
Όμορφο είναι η τροσιά που έχει εδώ. Mm. Τι δέντρα είναι, παιδιά, εδώ τόσα. Πήγαμε την προηγούμενη Κυριακή στο. Ήρθαμε στο χωριό και μετά πήγαμε για μπάνιο να πάμε στο Τάρτ. Γιατί 2 η ώρα πήγαμε, δεν θα βρίσκαμε να παρκάρουμε. Λέμε, ας πάμε στον Άγιο Σίδωρο. Λοιπόν, τι είναι η Αγιώργουτσα να του λύτω το δέντρο που περνούμε. Ηλιές, κυρασιές, άμα σας πιάσουν λόγω σας μπατσιές. Λατάνια δεν είναι. Ναι, λατάνια. Είναι ωραίο σημείο τούτο τα πλατάνια. Ωραία, στενό. Και πέρσι ή πρόπερς πήγαμε με Ναγιά σου που παγαίναμε στο Πλουμάρ με τη Χριστίνα που πήγαμε στη Μελίντα. Πολύ καλή τότε, είναι καστανιά στα μεγάλα τα δέντρα, λίγο εγώ δεν ξέρω. Εσείς θα γυρίσαμε στον Παγγέλτσε, ρωτώσαμε τι ήταν τα μεγάλα τα δέντρα αυτά. Όταν ξαναγίνει τσιμέντο. Τσίστρα έλεγε, την κινηρίγα η δείξη τρίγα η Μαρία του Μχαλτσέ.